Πρώτα απ' όλα, ακούω για μανίες ακροαριστερές. Κοιτάξτε κάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Και κάθε πρόταση την οποία κάνει έχει και το ιδεολογικό του πλαίσιο και φορτίο. Αυτό ας το ξεχάσουν κάποιοι. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, άλλες προτάσεις κάνει ένα δεξιό κόμμα, άλλες προτάσεις κάνει ένα αριστερό κόμμα. Γι' αυτό, αν θέλετε, δεν είναι καλό να στοιχίζονται ορισμένες δυνάμεις εδώ με τη μανία που έχουν δυνάμεις ευρωπαϊκές να πνίξουν την αριστερή κυβέρνηση ή το σχήμα αυτό το οποίο υπάρχει με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ εν τη γενέση του. Μιλήσατε για ακροδεξιές ονομαρίες. Όχι μόνο ακροαριστερές και για ακροδεξιές. Όσον αφορά τώρα το θέμα που ακούστηκε από τον κύριο Γιουλέκα. Για πιο πολλά λέτε. Δημιουργείται την εντύπωση ότι, ξέρω εγώ, είχαμε ένα success story το οποίο το χαλάσαμε εμείς. Με συγχωρείτε, αυτό το μύθευμα το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Τέσσερις μήνες κυβερνάτε, πείτε μου ποια κάνετε τώρα για να ξέρουμε και πού πάει η χώρα. Πέντε χρόνια. Καλά κύριε Ξεβελόνιος, δεν κάναμε τίποτα. Πέντε χρόνια, επιτρέψτε μου, μη μου τρώτε το χρόνο, μίλησα πολύ. Κυβερνάτε, παιδιά, μεταξύ. Τέλος, αναλάβετε τις ευθύνες κυβέρνησης. Πέντε χρόνια. Αυτό κάνουμε. Πέντε χρόνια με τη μεγάλη συμβολή της Νέας Δημοκρατίας ακολουθήθηκε μια καταστροφική πορεία. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανένας ούτε την ανεργία, ούτε το 40% της μείωσης συντάξεων και μισθών, ούτε την ύφεση το 27%. Όλα τα οποία έπληξαν την λαϊκή οικογένεια και την οικονομία το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούν να σταματήσουν. Μας λέγανε ότι παραλάβαμε μια πορεία που πήγαινε προς τα πάνω. Όχι. Παραλάβαμε ταμιακό έλλειμμα, το οποίο το ομολόγησε ο κύριος Σταϊγούρας, το οποίο ξέσπασε μέσα στο Φλεβάρι. Παραλάβαμε πολύ λιγότερο πρωτογενές πλεόνασμα. Από πού βρίσκεται τα λεφτά και για το 2014. Όχι, εγώ λέω για το 2015. Για το 2014. Γιατί τώρα που κυβερνάτε κάποια λεφτά πληρώνετε. Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω. Δεν πληρώνετε κανείς. Παραλάβαμε πολύ λιγότερο πρωτογενές πλεόνασμα. Επιθυμούμε και παλεύουμε ώστε αυτή η συμφωνία να έχει στοιχεία μέσα και αναπτυξιακά. Προφανώς κάποια μέτρα θα τα εξετάσουμε. Και όλοι μας θα τα εξετάσουμε για το πόσο συμβάλλουν σε μια διαδικασία ανάπτυξη. Την πάτε στη δημοψήφισμα τη συμφωνία όλα, αυτή. Πρέπει να την εγκρίνει ο λαός, κύριε Καλύβη. Τι λέτε. Κάτι. Εάν είναι μια συμφωνία συμβατή με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι δεν τίθεται πρόβλημα. Τέτοια συμφωνία δεν θα υπάρχει. Οπότε πάμε παρακάτω. Όχι, δεν είναι. Συμβατή με το πρόγραμμα. Προφανώς συμβατή με το πρόγραμμα. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Κατά την άποψή μου, από εκεί και πέρα, όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά. Από εκεί και πέρα. Εάν δεν είναι, λέω, συμβατή με το πρόγραμμα και είναι μια συμφωνία επώδυνη. Λένε πολλοί ότι μπορεί να είναι μια επόδυνη συμφωνία. Να απαντήσω, δεν με αφήνετε. Πάνω σε αυτό πάνω να απαντήσω. Ναι, λέω λοιπόν, όσο είναι συμβατή με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί και πέρα δεν τίθεται θέμα, μπορεί με την συνήθεια διαδικασία να περάσει. Αν προκύπτουν ζητήματα και αν βρεθούμε σε αδιέξοδο, από εκεί και πέρα δεν μπορεί την ευθύνη να την αναλάβει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα προσφύγει στον ελληνικό λαό με γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ. Με δημοψήφισμα ή και με εκλογές. Κατά την άποψή μου, είναι ανοιχτά και τα δύο. Μάλιστα. Τώρα τέλος, επειδή είναι ακούγεται. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή επειδή την ακούγεται. Είναι και ανεξάρτητη. Όχι, απλώς το θυμίζω. Λέτε όχι στις εκλογές. Λέτε όχι στις εκλογές. Εμείς είπαμε το εξής, ότι ο κόσμος εκφράστηκε στις 25 Ιανουαρίου. Εκφράστηκε το τι θέλει. Λοιπόν, από τη γνώμη μου, είναι λογικό ότι σε ένα κυβερνητικό σχήμα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και καλό. Γίνεται ένας διάλογος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν λέω ότι είναι η κομματική άποψη αυτό που σας λέω όσον αφορά το θέμα των εκλογών. Το διευκρινίζω, είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά τώρα, από εκεί και πέρα όμως, για να ξεκαθαρίσουμε και ένα πράγμα το οποίο λέγεται ότι ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, με το κόμμα του θα συγκρουστεί με το κόμμα. Κοιτάξτε κάτι. Μάλιστα. Κλείσαμε, μην δραματοποιούμε. Όχι, είναι λάθος. Ο ίδιος ο Τσίπρας δεν θα προχωρούσε σε μια συμφωνία η οποία θα ήταν τροβαρής και σε βάρος αυτών του προγράμματος. Τελεία και παρά.